Ο κύριος Γιάννης Δελής, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Δελή. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Είστε καλά? Σε όλους τους ακροατές μας. Αρκετά καλά, όσο μπορεί κανείς να αισθάνεται καλά με όλα αυτά που βλέπει να γίνονται γύρω του. Υπάρχει ένα σφίξιμο στην καρδιά μας, όπως και να το κάνουμε, με τις εικόνες και τα όσα έχουν συμβεί. Έχετε δίκιο, δεν το συζητάω. Πώς ακούσατε και τις τελευταίες εξαγγελίες που έχουν γίνει από την κυβέρνηση, το πακέτο των ανακουφιστικών μέτρων, τα χθεσινά στην συνέντευξη και γενικώς όλο αυτό το σχεδιασμό της κυβέρνησης, πώς τον αξιολογείτε? Κοιτάξτε, υπάρχει ένα γενικότερο ζήτημα, η αξιολόγηση που κάνει το ΚΚΕ σε σχέση με τις κυβερνητικές κινήσεις από την αρχή που ξέσπασαν οι πυρκαγιές, εγώ θα έλεγα μάλιστα και πριν αυτές ξεσπάσουν, γιατί το ΚΚΕ έκρουε τον κόδωνα του κινδύνου, κύριε Παπαδόπουλε, αρκετό καιρό πριν, με την έναρξη ακόμα της αντιπυρικής περίοδου. Εν πάση περιπτώσει, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, το ζήτημα των εξαγγελιών σε σχέση με τους πυρόπληκτους, νομίζουμε ότι βρίσκονται πολύ πίσω από τις ανάγκες που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, και θα γίνω πιο συγκεκριμένος, αν θέλετε. Και να μην μιλήσουμε βέβαια για το γενικότερο αντιπυρικό σχέδιο, το οποίο απέτυχε με έναν παταγώδη τρόπο, θα μπορούσε να πει κανείς, από τη στιγμή που έχουμε καμένα ήδη πάνω από ένα εκατομμύρια, έτσι τόσο υπολογίζονται, στρέμματα. Κάπου εκεί είναι πράγματι, είναι ασύλληπτος ο αριθμός. Είναι ασύλληπτο, είναι πραγματικά τραγικό και εν πάση περιπτώσει προκύπτουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες για όλους τους κυβερνώντες, κύριε Παπαδόπουλε, οι οποίοι άφησαν υποστελεχωμένες υπηρεσίες, όπως η δασική υπηρεσία, όπως η πυροσβεστική υπηρεσία, με παλαιά αναχρονιστικά μέσα πυρόσβεσης. Έχουμε κάνει πάρα πολλές περιοδίες στους πυροσβεστικούς σταθμούς σε όλη τη χώρα και έχουμε δει με τα ίδια μας τα μάτια να μας τα περιγράφουν όλες αυτές τις ελλείψεις οι ίδιοι οι πυροσβέστες. Βεβαίως το κακό ξεκίνησε από το 1998 ακόμα, από το διαχωρισμό, τον αντιεπιστημονικό διαχωρισμό, όπως ομολογούν και αυτοί. Που έφυγε η αρμοδιότητα από τους δασολόγους και πήγε στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ακριβώς, της πρόγνωσης, μάλλον της πρόληψης από την καταστολή, σε βάρος και των δύο αν θέλετε, γιατί και η πρόληψη καταβαραθρώθηκε, ουσιαστικά η δασική υπηρεσία υπολειτουργεί, ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία με τις τεράστιες μειώσεις προσωπικού και μέσων βρίσκεται σε μια τραγική κατάσταση, τα αποτελέσματα της οποίας τα βιώνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, γι' αυτό και καλεί το κόμμα μας, κύριε Παπαδόπουλε, το λαό να βγάλει συμπεράσματα από όλα αυτά. Τα έχουν βγάλει και τα βγάζουν ήδη μαζικά οι κάτοικοι σε αυτές τις πυρόπληκτες περιοχές, για το περιεχόμενο και για την κατεύθυνση αυτής της πολιτικής, για την οποία αν θέλετε θα γίνουν και ένα διατάξεις όπως ο σημερινός και ένα σχηματισμοί, όμως αυτή η πολιτική, η κατεύθυνσή της, το περιεχόμενό της θα παραμείνει σταθερό. Δεν θα αλλάξει πορεία. Συνεπώς αυτό πρέπει να αλλάξει, αυτό πρέπει να ζητήσει ο λαός, πρέπει να οργανωθεί και υπάρχουν και παρήγορα σημάδια, κύριε Παπαδόπουλε, στις πυρόπληκτες περιοχές όπου οι άνθρωποι αυτοοργανώνονται, δημιουργούν τους συλλόγους τους, τους φορείς τους. Το είδαμε να εκδηλώνεται και στην πυρόσβεση και στην κατάσβεση των πυρκαγιών, σε βάρος αν θέλετε, μάλλον σε πείσμα μάλλον των κυβερνητικών εξαγγελιών για εκενώσεις άρων-άρων οικισμών κτλ. Αφήνοντάς στο έλεος της πυρκαγιάς, έμειναν οι κάτοικοι εκεί. Έσωσαν τις περιουσίες τους, έσωσαν τα χωριά τους, έσωσαν ό,τι μπόρεσε και ήταν δυνατό να σωθεί. Υπάρχουν δηλαδή μέσα στη γενικότερη έτσι γκρίζα κατάσταση που υπάρχει, υπάρχουν και παρήγορα σημάδια λαϊκής αυτενέργειας και λαϊκής έτσι δράσης που μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι. Αυτό θα πρέπει να ενταθεί και θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί σε όλη τη χώρα. Mm-hmm. Επειδή βεβαίως όμως είμαστε ακόμα στην καρδιά του Αυγούστου και κανείς δεν μπορεί να ξέρει ασφαλώς τι μας σημερώνει, τι μας περιμένει. Δηλαδή θυμηθείτε τι έγινε το προηγούμενο εννιαήμερο, έτσι, τι έγινε από την προηγούμενη Τρίτη μέχρι προχτές. Να ρωτήσω αυτές τις ώρες αν μπορεί να γίνει κάτι ή όλα τα παραπέμπουμε από του χρόνου σε σχέση με επίπεδο πυροπροστασίας, πρόληψης. Ποτέ δεν είναι αργά, ποτέ δεν είναι αργά, αρκεί ο κρατικός μηχανισμός και να συντονιστεί με τον κατάλληλο τρόπο και έστω την τελευταία στιγμή να δοθούν όλα όσα πρέπει να δοθούν, γιατί μην πείτε ότι είναι τόσο δύσκολο να δοθούν
στις πυροσβεστικές υπηρεσίες με διαδικασίες γρήγορες, αν θέλετε, να γίνει ανανέωση του υλικού, των στολών, σε όλα όσα χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι. Τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, κύριε Παπαδόπουλο, όπως σας είπα, και έχουμε κάνει και πάρα πολλές ερωτήσεις, εκτενέστατες μάλιστα, προς την κυβέρνηση, όχι μόνο τη σημερινή και τις προηγούμενες. Οι απαντήσεις είναι πάντα οι ίδιες. Όλα μπαίνουν καλώς, είμαστε πανέτοιμοι. Και βεβαίως κάθε χρόνο αυτές οι απαντήσεις διασέρνονται από μια τραγική μαύρη πραγματικότητα, από την πραγματικότητα των πυρκαγιών το καλοκαίρι, των πλημμυρών το χειμώνα και ούτω καθεξής. Συνεπώς, θα πρέπει να αλλάξει η κατεύθυνση και το περιεχόμενο της πολιτικής. Αυτό λέμε εμείς. Και όσο βεβαίως αυτές οι πολιτικές θα συνεχίζονται, που βάζουν την προμετωπίδα τους το κέρδος των ιδιωτών, το κέρδος των μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες τρίβουν τα χέρια τους γιατί θα βρούνε και ένα πεδίο δράσης οικονομικής πάνω σε αυτά τα καμένα, με κάθε είδους δραστηριότητες. Έτσι προκύπτει και από όλες τις κυβερνητικές δηλώσεις, αλλά και τις αξιωματικές αντιπολίτευσης. Νομίζουμε ότι θα πρέπει να ανησυχεί ο λαός, γι' αυτό θα πρέπει να αναλάβει πια ο ίδιος ο λαός να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Ειδικά για την Εύβοια, κύριε Δελή, που γίνεται μια συζήτηση αν συγκροτείται μια επιτροπή υπό τον κύριο Μπένο. Από την κυβέρνηση λένε αν θέλουν να μπουν και από άλλα κόμματα, ή έως χθες κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε απευθύνει και πρόσκληση, και κυρίως προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλει να τοποθετήσει και κάποιο πρόσωπο. Εσείς θεωρείτε ότι εκεί μπορεί να γίνει κάτι πιο συλλογικό σε επίπεδο κομμάτων, πιο διακομματικό? Κοιτάξτε, θα σας δώσω ορισμένα παραδείγματα. Εν πάση περιπτώσει, δεν μιλάμε, το ΚΚΕ δεν μιλάει για αυτές τις κυβερνητικές επιτροπές που θα έχουν επικεφαλίσει τον κύριο Μπένο ή οποιονδήποτε άλλον πολιτικό. Εμείς μιλάμε για την λαϊκή αυτενέργεια, για την λαϊκή οργάνωση μέσα από τα σωματεία και τους φορείς τους. Να δώσω ορισμένα παραδείγματα, κύριε Παπαδόπουλε. Δεν είναι δυνατόν η χίλη ρητινοπαραγωγή, οι ρετσινάδες για παράδειγμα της Εύβοιας, αυτοί οι οποίοι έβγαζαν το 90% περίπου τα 100% του ρετσινιού που χρειάζεται η χώρα μας, αυτοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή, είναι εντελώς ξεκρέμαστοι. Δεν έχουν λείπει το δάσος από το οποίο ζούσαν. Αυτοί λοιπόν λένε, οι ίδιοι το λένε και προτείνουν στην κυβέρνηση, όσοι είναι πάνω από 55 χρονών να συνταξιοδοτηθούν. Δεν μπορεί να περιμένουν 15, 10, 15 χρόνια μέχρι την αναγέννηση του δάσους για να εργαστούν. Να μια πρόταση λοιπόν πολύ πρακτική. Μέχρι τότε οι υπόλοιποι αυτοί ρητινοπαραγωγοί να εργαστούν στα συνεργεία εκείνα που θα αναλάβουν την προστασία του δάσους, που θα κάνουν τα κορμοδέματα, όλα αυτά που πρέπει να γίνουν μέσα στα καμένα δάση. Τα ξέρουν οι άνθρωποι αυτά τα δάση, ήταν σαν την παλάμη του χεριού τους. Να αξιοποιηθούν λοιπόν σε τέτοιες εργασίες, έτσι ώστε να παραμείνει και αυτός ο κόσμος στις περιοχές που έχουν καεί. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και ο κίνδυνος μαζικής φυγής νέων ανθρώπων και νέων οικογενειών. Με την καταστροφή που έχει επέλθει, αν δεν υπάρχουν δουλειές. Να λοιπόν πολύ πρακτικά αιτήματα, τα οποία δεν χρειάζεται να συσταθεί καμία επιτροπή, μπορεί ανά πάσα στιγμή να ληφθεί μια τέτοια κυβερνητική απόφαση. Τίποτα δεν εμποδίζει ως προς αυτό. Έδωσα ορισμένες πρακτικές απόψεις γύρω από τη διαχείριση τέτοιων άμεσων και επιγουσών, για να μην μιλήσουμε βέβαια για τις αποζημιώσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι στα 100% των ζημιών. Και δυστυχώς, κύριε Παπαδόπουλε, μέχρι τώρα η πραγματικότητα δείχνει από προηγούμενες καταστροφές ότι καθυστερούν πάρα πολύ αυτές οι αποζημιώσεις, που όταν δίνονται δεν καλύπτουν το σύνολο των καταστροφών, είτε στις κατοικίες, είτε στα μαγαζιά τους, στις επιχειρήσεις τους, στα χωράφια τους, στην παραγωγή τους, στα ζώα τους, όλα όσα έχουν καταστραφεί. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τρέξουν, θα πρέπει να επισπευστούν, γιατί και ο καιρός περνάει και σε λίγες εβδομάδες θα συζητάμε για τις πλημμύρες. Ναι, θα συζητάμε για πλημμύρες. Ακριβώς. Ναι. Για όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, όπως και εσείς είπατε στην αρχή της επικοινωνίας μας, όλες οι δυνάμεις του ΚΚΕ σε όλη τη χώρα, ιδιαίτερα σε αυτές τις περιοχές, είναι επιποδός, είναι μαζί με τους ανθρώπους, βοηθάνε από την πρώτη στιγμή, είναι γνωστά αυτά στους κατοίκους ιδιαίτερα αυτών των περιοχών, και το ίδιο θα συνεχίσει να κάνει το ΚΚΕ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δελή, για αυτή την ομιλία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.